Μικρό στάδιο Κοζάνης, λίγο πριν τον τελικό, Άρης Χιάτιστας, Ηρακλή Πτολεμαϊδας. Ζητάμε από τα νεαρά άτομα που θα παίξουν στον τελικό να μας πούν τη γνώμη τους για το παιχνίδι. Αρχηγό του Άρης Χιάτιστας, πώς βλέπει για το παιχνίδι? Καταρχήν θα προσέξουμε στην άμυνά μας να μην δεχτούμε γκολ και με ξαφνικές αντιπιθέσεις από την επίθεση θα προσπαθήσουμε να τους να βάλουμε γκολ. Θα τους νικήσουμε με ένα μεγάλο σκορ διαφοράς ώστε να μην λένε οι άλλοι ότι έχει καλύτερο μάτι από εμάς. Ο αδερφός του Άρης Χιάτιστας θα μας πει λίγα λόγια για το παιχνίδι. Ναι, το παιχνίδι το βλέπω, καταρχήν το παιχνίδι το βλέπω λίγο δύσκολο γιατί αυτή την ομάδα δεν την ξέρουμε καθόλου. Δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι. Εμείς προπαντός θα κοιτάξουμε την άμυνά μας να μην δεχτούμε γκολ και ύστερα στην επίθεση θα κοιτάξουμε να βάλουμε μερικά γκολ για να τις νικήσουμε με ένα μεγάλο σκορ διαφοράς. Εγώ θα προσπαθήσω να βάλω όσο περισσότερα γκολ για να βγω πρώτο σκορ όλων των ομίλων. Αυτά είχα να πω για το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Ο Άρης Χιάτιστας, ο Μιχάλης Μπουτζιαμάνης θα μας πει για το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Καταρχήν θα προσπαθήσουμε εμείς στην άμυνα να παίξουμε όσο δυνατόν καλύτερα και να μην δεχτούμε γκολ. Και ύστερα στην επίθεση επιθετική θα μπορέσουν να, αν βάλουμε γκολ, να κρατήσουμε και την άμυνα εμείς και να μπορέσουμε να τους νικήσουμε. Το παιχνίδι είναι δύσκολο και πρέπει να νικήσουμε. Δεν πρέπει να πάμε να δεχτούμε στα πρώτα λεπτά γκολ και ελπίζω ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι. Το Παλατέ του Άρης Χιάτιστας, ο Γιώργος ο Τέλος, θα μας πει λίγα λόγια για το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο και πιστεύω αν παίξουμε γερά και αν παίξουμε δυνατά θα το πάρουμε. Και θα μας πει και ο Δημήτρης Καλαμπούκας, το δεξί εξτρέμ του Άρης Χιάτιστας. Το παιχνίδι είναι δύσκολο και εμείς θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε. Θα παίξουμε δυνατά, θα παίξουμε την μπάλα που ξέρουμε και πιστεύω να το πάρουμε. Ο Τίνος Ιωάννης, τι να πω για το παιχνίδι, θέλουμε να το κερδίσουμε και το κύπελλο να το σηκώσουμε ψηλά. Πιστεύω ότι το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το κερδίσουμε σίγουρα και θα φέρουμε το κύπελλο στη Χιάτιστα. Αν πάρουμε το κύπελλο θα χαρούμε πάρα πολύ. Εγώ μαζί με τον προπονητή μου και με όλη την ομάδα. Ο Τσούτος Ιωάννης, παίζω στη θέση του τυφλάκα. Οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι είναι ένας τελικός κυπέλλου. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε από τα πρώτα λεπτά να τους βάλουμε γκολ και έτσι θα πάρουμε το παιχνίδι. Έτσι. Ο Τσούτος Ιωάννης και παίζω το παιχνίδι είναι δύσκολο και πιστεύω πως αν καταφέρουμε να βάλουμε στα πρώτα λεπτά ένα γκολ θα το πάρουμε. Είμαι ο Αγκάς Δημήτριος και είμαι πολύ ευτυχισμένος αφού φτάσαμε στον τελικό εδώ πέρα και πιστεύω να πάρουμε το κύπελλο. Είμαι ο Τρανταφύλλος Δημήτριος και παίζω αριστερό μπακ και εγώ θέλω να νικήσουμε όπως όλα τα παιδιά και να σηκώσουμε το κύπελλο. Είμαι ο Αθανάσιος, παίζω έξω αριστερά και αυτός ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος και πρέπει να το νικήσουμε για να πάρουμε το κύπελλο και να το πάμε στη Χιάτιστα. Πώς λέγεσαι? Λέω από Μισό της Αντώνιος, παίζω αριστερό χαφ. Πιστεύω ότι θα πάμε στο κύπελλο και θα το πάμε στη Σάξα. Λέγομαι Χρήστος Νικολαίδης και είμαι πολύ συγκινημένος. Είμαι πολύ συγκινημένος που φτάσαμε στον τελικό. Πιστεύω στην ομάδα μου ότι θα πάρουμε το σούπερ κύπελλο και θα το σηκώσουμε και θα πάμε στη Χιάτιστα. Λέγομαι Κοσμάς Κότσιλας, παίζω αριστερό χαφ και πιστεύω πως αν παίξουμε καλά θα το σηκώσουμε. Έλα, αυτό Λέγομαι Απόστολος Φώτης και πιστεύω ότι σήμερα θα πάρουμε το κύπελλο γιατί είμαστε μια ομάδα δυνατή και θα νικήσουμε. Είμαι ο Κώστας Τζέμπης και πιστεύω
ότι αν παίξουμε δυνατά θα τους σκίσουμε και θα τους πάρουμε μεγάλο σκορ. Και πάμε και το κύπρο της Άρτης θα αποτυχθούν τόσο πολύ έτσι στη σκηνή. Εντάξει, ευχαριστώ. Σκοιούμε κιόλας. Για τα δύο με κεφαλές. Πράσινο, Γιώργο. Τι έχει? Πράσινο, αλεύαντε εδώ. Τι, τα κυλίσεις. Τα κυλίσεις. Τα κυλίσεις.
Δεν το πιάνει φιλικό. Είναι φιλικό πόσο. Ωραία, που δεν πέθανε στο κόσμο, δα. Κοντά είναι. Καλό είναι. Τώρα, πολύ νόση δεν είναι. Καλό είναι. Πάρμε, μη που πάσουν, πάρμε. Δεν θέλω να μου φύγει τη δυνατά να παίξει και δεν θέλω να μου φύγει τίποτα. Πάρε να φύγει. Αυτό είναι η έρευνα. Τι είναι η έρευνα. Τι είναι η έρευνα. Τι Πάρε και δεν είναι τίποτα.
Κυρίες και παιδί του ποδοσφαίρου,
Πάμε να κάνουμε πρωτάθλημα!
Ωραία φλάκα, αφού είναι χείριψε. Τι δέχεται. Βρέστε μου μία μπάλα και φέρτε τη. Από τον επόμενο πίσω όλη η ομάδα παρακαλώ. Πίσω από τον επόμενο όλη η ομάδα. Με τι είπε. Εντάξει. Τι το κέντρο είναι αυτό. Κάτσε, αφού είναι αυτή τη. Ακόμα και να φύγει από την αγορά. Κάτσε, τι να φύγει από την Γιατρός!
έπαιρνε πέναλτι. Thank you.
Παίξε καλά! Βάζ' τα αυλιά της τάπη! Μπράβο! Gracias.
Thank you.
Bravo!
Γάι, ρε! Γράτα, μάκη, γράτα! Γράτα, να δούμε, τις τάπες, μάγκα είναι, τις τάπες. Έπαιρνε αυτόν τον κουτί να φτιάξει ένα μπέλο. Πώς ήταν να φτιάξει ένα μπέλο αυτός. Τι ρε ήταν αυτός. Έβαλε καλύτερο. Έβαλε ξεκούραστο. Η δική μας είναι ψώματα. Έλα, γιατρέ! Καλέ παράγοντα! Έλα! Γυρνά πίσω. Πάσεξε. Μπράβο. Έλα. Έλα, πάνω είναι. Βρήκε το πόδι. Ωραία,
Μπούρου. Πού είναι? Ε, το φούνες βάζει μέσα. Φούνες! 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 Γεράρε! Σταλιό! Κατέβω σιούχα! Λίγο, θα κάτσεις! Τον διάλογο όλοι δεν πήγαινε. Άντε, κάτσε! Πίσω ρε την μπάλα, ωραία. Το 7 μ' αρέσει πολύ εμένα. 7 είναι ωραίο παιχτάκι. Το 7 είναι δικός μας? Ναι. Όπου τσιρικάς. Αυτά μου γκρέμεσαι κάτω, ναι. Τσιρικάς. Και το γκολ μέσα σου εκεί πέρα, γιατί ήταν και... Άραγα μου την μπάλα του μέσα στη διέκαση. Αποστραγγίστηκε αυτή την μπάλα. Είναι στο κότσου! Δημήτρη, πού είστε! Πάτε να αυτό είναι, μπράβο! Δέκα αυτό κάνω. Δημήτρη! Όχι ρε, βλάκα, δες το πάρα με εκεί! Όχι ρε, γαμώ το σπάμα! Λοιπόν, για να φτιάξω το χαλό σας. Γεια, 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 πώς θέλει ακόμα να φωσιάσει. Πώς θέλει, αυτό. Μακριά! Ένα γκολ ακόμα να βάλουμε. Δεν ξανά κάστανα. Έτσι ρε. Πάρε μάτι. Λάκα. Έληξε! Πάρε μάτι. Πάρε μάτι. Α, του γκολ. Ωα, τι έδωσε. Ψάει, ψάει. Άιτε στη φανίρα μέσα! Φανίρα το μονάχι! Φανίρα το μονάχι! Opa, fica mais rápido. Vai, 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 vai. Ela era direita. Ih, vai que vem essa dinastia. Vite para lá, calma, gente. Tá ali, isso é pula. Olha aqui! Vem aqui na guinha lá, viu?
Нас Δεν ξέρω τα παιδιά με τα φουλάζεις, δύο αλλαγές θέλει ακόμα. Ακόφηκα η γραμμάτη και όλες. Άστι έξω. Έλα, βεζάκι, θα το κατανάπησα. Δυνατό! Ναι, πού είναι σηκώρες. Δεν μπορεί αυτό, δυνατό, μπράβο! Πρόσεξε, πρόσεξε! Έμπαινε μέσα! Μπράβο Γιώργο! Έμπαινε! Μέσα ρε Πεφτάρα! Ωραία! Ωραία! Τα παιδιά το έχουν διευθυνθεί πολύ. Ωραία, δεν είναι πιο σίγουρο. Τώρα. Όχι, ρε, ψάιντ είναι. Έχει δικαίωμα πιο νωρίς. Πώς θα λεφτά θα κούμενα. Έχει δικαίωμα πιο νωρίς πάντως. Θέλει ακόμα ρε, θέλει ακόμα. Πέντε λεπτά θέλει ακόμα. Έχει δικαίωμα όμως δύο λεπτά. Γαγανάρα! Διάχασαν αυτή, τη λιγώσαν τώρα. Μην το λες αυτό, μην το λες αυτό. Λιγώσαν αυτή τώρα. Ας βρει καθήν και διετή και να βάλει δύο λεπτά. Διότι κούτε συνέχεια. Ωραία! Δεν θα την πάρω πολλά κάτω τα Μαλάκα μάγκαλη! Ρε Βασίλη, τι πονάεις έτσι ρε Βασίλη. Σαν να μη σκόφτη ξέρεις κάνεις. Αυτή είναι η πολιτική του ποδοσφαίρου. Όχι ρε. Πού είναι σε ξέρω τι καρξιπούσε τώρα. Έξω Γούλιας. Άρε Γούλια, γύρνα. Τρία λεπτά ακόμα, τέσσερα. Αλλά γύρνε! Δανός!
Αυτός νόμισε να γίνει εδώ, δεν θα κάνει χαρά. Ya,
Όχι. Έλα τι Έλα. Ορίστε κύριε Νέστορα, σας ακούμε. Έχω να πω ότι βάλαμε ένα στόχο από την αρχή και τον πετύχαμε. Το ότι πήραμε το κύπελλο είναι πλέον γεγονός και αυτό συμβολίζει τη φιλότιμη προσπάθεια που έδειξαν οι παίχτες, ο προπονητής και όλοι οι γονείς από τα παιδιά. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή πορεία στο ποδόσφαιρο. Στον προπονητή του Γιάννη Γράβα εύχομαι καλή καριέρα, γιατί πιστεύω και του εύχομαι μεγαλύτερες κατηγορίες. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Και έχουμε την καλύτερη ομάδα, πιστεύω, στον ΟΜΟ Κοζάνης και αυτό το αποδείξαμε. Δώσαμε μέχρι σήμερα τέσσερα μπαράς και πετύχαμε πάρα πολλά σκορ. Το σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό λόγω των καιρικών συνθήκων, βροχής κτλ. Στην αρχή ευνηδιαστήκαμε με τον γκολ, ομολογώ, αλλά αντέδρασε η ομάδα μας φυσιολογικότατα. Προηγηθήκαμε 2-1 στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ήταν παιχνίδι σκοπιμότητος, με μακρινές μπαλές και γενικά ένα αμυντικό παιχνίδι. Καταφέραμε
και πήραμε το κύπελο. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντρέας Ντέρος. Δεν έχω τίποτα να πω. Εγώ τα παιδιά σου παίξανε καλά. Πού είναι ο κότσος, Γιάννη. Λοιπόν, τι να πω, εγώ είμαι κατενθουσιασμένος από το κύπελο που πήραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που έπαιξαν καλά μπάλα. Τον κύριο Γράβα, τον προπονητή μας που όλο τον καιρό αγωνίστηκε πάρα πολύ για τα παιδιά. Για να τους πετύχουμε και το στόχο μας φυσικά που είχαμε πει από την αρχή να πάμε το κύπελο. Λίγο στον πάτο δυσκολεύτηκα λίγο, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα στον πάτο για να πάμε πάρω στο σαμπάνι, φοβήθηκα και λέω μη φχάσουμε γι' αυτό και δεν πήγα να τα πάρω. Θα τα πάρω να πάμε στη Σιάστα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ο κύριος Ζαγκοντίνος. Εγώ έχω να πω το εξής, με τον χαρακτηρισμό δηλαδή, χαρακτηρίζω αυτά τα παιδιά μικρά λιονταράκια. Πραγματικά ήταν άξια και ήταν πραγματικά λιοντάρια. Σαν μεγάλη ομάδα μπήκε μέσα στο γήπεδο, κέρδισε οπωσδήποτε δίκαια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή και σε όλους που βοήθησαν αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά η προσπάθεια ήταν, ξεκίνησε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κουζάνης, η διοργάνωση μάλλον δηλαδή του κυπέλλου αυτό. Εμείς δηλώσαμε ένα σωματείο από τους πρώτους, γιατί είχαμε τέτοια παιδιά και κατορθώσαμε να φτάσουμε στο τελικό να πάρουμε το κύπελλο. Αποκλίνοντας τη μια πίσω από την άλλη την ομάδα. Δηλαδή υπήρχαν τόσες πολλές και καλές ομάδες, αλλά η δική μας ήταν καλύτερη και θεωρείται δηλαδή ότι το έδειξε και σήμερα ότι πραγματικά ήταν καλύτερα αφού έφτασε τελικό ή κατάφερε να πάρει το κύπελλο. Ευχαριστώ σε όλους, σε όλα τα παιδιά. Τίποτα. Ο Γράβας Ιωάννης. Εγώ θα πω, αυτές τις στιγμές δεν μπορεί να τις νιώσει κανένας. Μόνο εγώ μπορώ να τις αισθανθώ αυτή τη στιγμή, διότι είναι κάτι το απερίγραπτο. Κάναμε μια συλλογική δουλειά, όλοι μας γενικά. Βοηθήσαμε αυτά τα παιδιά και περισσότερο στους πατεράδες από τα παιδιά, γιατί αυτοί βοηθήσαν μια κατάσταση. Εγώ συγχαίρομαι περισσότερο τα παιδιά, γιατί τα δώσαν όλα. Πιστέψαν ότι θα πάρουν το κύπελλο. Και να έρθει η στιγμή, είναι απερίγραπτη, δεν σας πω. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Είδατε ότι το πρώτο μήχρονο ήμασταν μια ομάδα με προδιαγραφές. Στο δεύτερο υπήρχε μια σκοπιμότητα. Συνήθως γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο και ειδικά σε έναν τελικό. Ο τελικός έχει κάτι το ιδιαίτερο. Δώσαμε ότι η Σιάτιστα μπορεί να βγάλει ποδοσφαιριστές καλής πάστας, διότι αυτά τα παιδιά αγωνίζονται με τρομερό πάθος. Και το είδατε και μόνοι σας. Το είδε μόνοι σας πώς αγωνιζόταν στο γήπεδο, μόνο και μόνο για να κερδίσουν. Δεν έχω περισσότερο να πω, η χαρά μου είναι μεγάλη, τίποτα άλλο, τίποτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε αυτά.